Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα ερευνών που έγιναν τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις της πολύωρης έκθεσης των παιδιών στα video games. Όπως έδειξαν λοιπόν, ο αριθμός των εθισμένων παιδιών διαρκώς αυξάνεται, με επιπτώσεις τόσο στην υγεία τους όσο και στην απόδοσή τους στο σχολείο. Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Αϊόβα σε δήμαχοι 200 παιδιών ηλικίας 8 έως 18 ετών έδειξε ότι 1 στα 10 παιδιά είναι εθισμένο στα video games. Σύμφωνα με την έρευνα, το 88% των παιδιών στις ΗΠΑ της Αμερικής παίζουν video games και ο μέσος όρος που διαθέτουν στα παιχνίδια είναι περίπου 13 ώρες την εβδομάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν προβλήματα συγκέντρωσης στο σχολείο, παίρνουν χαμηλότερους βαθμούς και έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας. Περιορίζουν τον χρόνο διασκέδασης και άμεσης επικοινωνίας με κάποιο φίλο, προκειμένου να κάτσουν μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να παίξουν ένα video game. Στην Ελλάδα, έρευνα που έκανε η Β' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 1.100 παιδιά έδειξε ότι το 1% είναι εθισμένα στα video games, ενώ το 12,8% βρίσκονται ένα στάδιο πριν την εξάρτηση. Επειδή είναι πάρα πολύ διαδραστικό το παιχνίδι, τραβάει την προσοχή του παιδιού, τον κάνει πρωταγωνιστή και αυτό είναι που του προσφέρει τη χαρά και την ικανοποίηση και ουσιαστικά του δίνει το ρόλο που ενδεχομένως δεν μπορεί να πάρει ούτε στο σχολείο, ούτε στην οικογένεια, αλλά και ούτε γενικότερα σε όλη τη ζωή. Τα τυπικά συμπτώματα εξάρτησης που παρουσιάζουν τα παιδιά που είναι εθισμένα στα video games είναι να ψεύδονται για την αγαπημένη του συνήθεια, να μην μπορούν να μειώσουν τις ώρες που περνούν παίζοντας, ακόμη και να κλέβουν προκειμένου να αγοράσουν καινούργια video games. Θέλει λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε όλοι τον τρόπο επικοινωνίας με τα παιδιά, ακόμα και στο σχολικό περιβάλλον, να μάθουν τον υπολογιστή, να τον χρησιμοποιούν και όχι να τους χρησιμοποιεί. Το βασικότερο απ' όλα. Και στις δύο έρευνες που έγιναν σε Αμερική και Ελλάδα, τα εθισμένα στα video games παιδιά είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγόρια.